Όσοι είμαστε εδώ σήμερα και όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση, είμαστε και είναι πολύ τυχεροί, καθώς σε αυτό το φόρουμ διαλόγου μπόρεσαν να συναντηθούν άνθρωποι από διαφορετικές οπτικές, διαφορετικά σημεία του συστήματος και να συζητήσουν για λύσεις οι οποίες έχουν ως κοινό παρονομαστή τη συνεργασία και ως τελικό σημείο την αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γίνονται αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις, ιδίως σε μεγάλα θέματα όπως αυτό που συζητάμε. Σήμερα συζητάμε για τον καρκίνο, συζητάμε για το νοσολογικό εκείνο πεδίο, το οποίο είναι δεύτερο και πρόκειται σύντομα να γίνει η πρώτη νοσολογική περιοχή σε όρους φορτίου νοσηρότητας. Άρα λοιπόν, σήμερα πρέπει να βρούμε τις λύσεις ώστε να μπορέσουμε αύριο σύντομα να ελέγξουμε τις επιδημιολογικές τάσεις, αλλά φυσικά και το βάρος της νόσου στο σύστημα υγείας, στους πόρους της υγείας και στην ίδια την κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια νόσος η οποία ολοένα πλήττει νεότερους ανθρώπους, άρα η επίπτωση και στα οικονομικά του συστήματος και στην παραγωγικότητα είναι συνεχώς αυξανόμενη. Όσον αφορά το δικό στο πεδίο, την οικονομία της υγείας, έχουμε μία εικόνα της κατάστασης και της επιβάρυνσης και του συστήματος, αλλά και γενικότερα των οικονομικών της κοινωνίας και του καθενός ανθρώπου σε σχέση με τα πρώτα της πανδημίας και τις εξοδρόμεις που έκανε με το σήμερα. Τα οικονομικά του καρκίνου για το σύστημα υγείας είναι σχετικά καλώς περιγεγραμμένα. Αυτό το οποίο δεν έχουμε δει επαρκώς είναι η επιβάρυνση της νόσου στον ασθενή. Ξέρετε, η καθημερινότητα των ασθενών πλήττεται η εργασιακή τους δυνατότητα και κατάσταση, πλήττεται η εργασιακή δυνατότητα και κατάσταση όλης της οικογένειας. Δοθέτως ότι το σύστημα πολλά χρόνια δεν έχει δομές οι οποίες μπορούν να φροντίσουν τους ασθενείς με καρκίνο, αυτό το βάρος πέφτει πάνω στα νοικοκυριά. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί σε ένα σύστημα με τόσο υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας όπως είναι το δικό μας, όταν έχουμε περιόδους κρίσης, είτε οικονομικής είτε επιδημιολογικής, πέφτει ένα μεγαλύτερο βάρος στα νοικοκυριά και στους ανθρώπους. Αυτό, όταν έχεις τόσο υψηλή ιδιωτική δαπάνη, καταλαβαίνετε ότι φτάνει στον τελικό χρήστη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί κάνει ανισότητες.